Hello there! Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, περάστε, καθίστε να τα πούμε, γιατί παιδιά σήμερα έχουμε επεισόδιο ένα αστέρι και το σημερινό βίντεο είναι και κάπως θα το έλεγα συλλεκτικό, γιατί είναι μάλλον το τελευταίο που γίνεται σε αυτό εδώ το σκηνικό. Όπως καταλάβατε, από την καινούργια σεζόν έρχονται πολύ μεγάλες και όμορφες αλλαγές, οπότε να περιμένετε έτσι ωραία πραγματάκια. Λατρέψατε το προηγούμενο επεισόδιο ένα αστέρι, παιδιά. Μιλάμε το πόσο θετικά vibes πήρα από αυτό το βίντεο, δεν λέγεται, οπότε να και το δεύτερο. Δεν άργησα. Σήμερα λοιπόν θα διαβάσουμε τις πιο περίεργες κριτικές του ενός αστεριού που βρήκα στο IMDb για την ταινία Thor Ragnarok. Δεν θέλω να το καθυστερώ άλλο. Πάρτε τις φαγητάρες σας, πάρτε τις καφεδάρες σας, αλλά προσοχή έτσι όπως θα τρώτε ή θα πίνετε, μη σας βγει από το στόμα. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω να διαβάζω, να σου υπενθυμίσω αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like και αν είσαι καινούριο στην παρέα μας, πάντα το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να σου έχουν ειδοποιήσεις για όλα τα καινούργια βίντεο που βγαίνουν σε αυτό το κανάλι. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Ξεκινάμε. Δεν έχω καταλάβει πώς βαθμολογώ. Αν κρίνουμε σύμφωνα με την ποιότητα των Marvel ταινιών που έχει να κάνει καθαρά με την ψυχαγωγία, τότε το Thor Ragnarok είναι εύκολα μία από τις καλύτερες ταινίες της Marvel μέχρι σήμερα. Είναι γεμάτο με σκηνές που θα σε κάνουν να γελάσεις με την ψυχή σου, αλλά γεμάτο και με συναισθήματα. Αυτή η ταινία επίσης λύνει τα προβλήματα της Marvel με τους κακούς της κυρίως, λόγω της εξαιρετικής ερμηνείας της Kate Blanchett. Είναι σίγουρα κριτική ενός αστεριού, ρε, μπερδεύτηκα. Ένα από τα μεγαλύτερα θετικά της ταινίας είναι ότι έχει το σωστό αριθμό γνωστών αγαπητών νέων χαρακτήρων και νέων συναρπαστικών χαρακτήρων. Έχω μπερδευτεί πάρα. Ως αρνητικό στοιχείο αυτής της ταινίας λοιπόν, θα έλεγα ότι αυτή είναι η πιο μαρβελίστικη ταινία έως τώρα. Αντιμετωπίζουν τα πάντα ως ευκαιρία για χαζομπάρες. Άντε, επιτέλους, πες κάτι κακό να μπορούμε να πούμε κι εμείς κάτι. Ωστόσο, χάρη στη χημεία μεταξύ Hulk, Thor, Loki, καταλήγει σαν μια ταινία που ξεχωρίζει στο διάσημο MCU. Θέλω να έρθω και να σε πλακώσω στις φάπες με την Παναγία. Συνοψίζοντας, αυτή η ταινία ήταν θορυβώδης από την αρχή μέχρι το τέλος. Το κοινό θα λατρέψει αυτή την ταινία. Ρε, θα με τρελανείς! Ελπίζω να διατηρήσει την πορεία που έχει ως τώρα και όταν θα βγει το Justice League. Α, παιδιά, το είχα ξεχάσει αυτό! Το Thor Ragnarok είχε βγει μια εβδομάδα πριν κυκλοφορήσει το Justice League στους κινηματογράφους. Τώρα, όσον αφορά την Ταβανόπρωκα εδώ πέρα, τι να πω ρε παιδιά, ή έπαθε κεφαλικό την ώρα που έγραφε την κριτική, ή έχει καταλάβει ότι άμα σου αρέσει μια ταινία της βάζεις ένα αστέρι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Next! Ο κοκτέιλας της Marvel. Αν θέλετε να κάνετε μια ταινία σαν αυτή, πάρτε τα παρακάτω στοιχεία και ανακατέψτε τα. 1. Ένα μεγάλο κομμάτι από τηλεοπτική εκπομπή πάλης. 2. Αρκετά κλιπ από την σειρά των 80's Flash Gordon. Καλά, σε αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω, ψηλό έχεις και δίκιο. 3. Ένα καλό κομμάτι από το πρώτο Thor, χωρίς όμως το kitsch. Μόνο το 25% από αυτό είναι αρκετό για να ξεράσει. 4. Ένα βίντεο κλιπ της Rihanna. Ποιο βίντεο κλιπ όμως? Μάλλον αυτό πήγαινε για τη Valkyrie. 5. Ένα τρέιλερ από τα χρονικά της Νάρνια. Μάλλον αυτό πάει για το Λίκο. 6. Αρκετά κομμάτια από πολύ κακές ταινίες των 50s, π.χ. Κλεοπάτρα και άλλα ομοιά του, ώστε να μπορείτε να έχετε μια αρκετή ποσότητα γελίων σκηνών. Νούμερο 7. Ένα κομμάτι από Battlestar Galactica. Και νούμερο 8, παιδιά, ό,τι άλλο σκουπίδι μπορείτε να πάρετε. Στην συνέχεια, αφού ανακατέψετε καλά το μείγμα, πάρτε το και ρίξτε το σε μια δεξαμενή απόρριψη σκουπιδιών ενός αεροπλάνου μετά από υπερατλαντικό ταξίδι. Και το μείγμα λοιπόν που θα προκύψει, κυρίες και κύριοι, θα είναι κάτι παρόμοιο με το Thor Ragnarok. Και για το τέλος, ο κοκτέιλας φίλος μας μας λέει και ένα ευχαριστώ για άλλη μια φορά στο Hollywood που έριξε τη σκανδιναβική μυθολογία στην τουαλέτα. Χαιρετισμούς από Σκανδιναβία. Πω, παιδιά, δεν μπορώ να μην χειροκροτώ σε τέτοια, ρε παιδιά. Δεν μπορώ! Καταρχάς, να παραδεχτώ ότι μερικά από αυτά που έγραψε είναι πετυχημένα. Και να συνεχίσω λέγοντας ότι παρόλο που ισχύουν μερικά από αυτά που είπε, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα είναι και αρνητικά. Μην σας πω αντιθέτως τα περισσότερα είναι και θετικά. Τώρα, σε αυτό που θέλω να σταθώ περισσότερο είναι στο τέλος, παιδιά, αυτού του review που λέει: ευχαριστώ για άλλη μια φορά στο Hollywood που έριξε τη σκανδιναβική μυθολογία στην τουαλέτα. Χαιρετισμούς από Σκανδιναβία. Αυτό τώρα το παλικάρι που είναι Σκανδιναβός πήγε στον κινηματογράφο να δει μια ταινία Marvel και περίμενε να δει
σωστή σκανδιναβική ιστορία. Μυθολογία, μάλλον. Πώς να στο πω τώρα για να μην στο χαλάσω. Η σκανδιναβική μυθολογία είναι μυθολογία. Που τι σημαίνει αυτό? Στηρίζεται σε μύθους, όχι στην πραγματικότητα. Και τι έκανε η Marvel? Πήρε έναν ήρωα από τη σκανδιναβική μυθολογία, τον Thor δηλαδή, και τον ψιλοέφερε στα μέτρα της. Ναι, μεν κράτησε πολλά από τα χαρακτηριστικά που είχε και στη σκανδιναβική μυθολογία, αλλά άλλαξε και πάρα πολλά. Και επιπλέον στο MCU αλλάχθηκαν ακόμα περισσότερα, γιατί μιλάμε για μια live action μεταφορά του ήρωα. Πολλά δηλαδή από αυτά που βλέπεις στα κόμικ δεν γίνεται να τα δεις και σε live action μεταφορά, διότι δεν θα φαίνονται τόσο πραγματικά. Ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσεις να αφομοιώσεις τέτοια ωραία κόμικ χαρακτηριστικά σε μια live action ταινία είναι να φτιάξεις μια ταινία με ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει το Thor Ragnarok. Επίτηδες λοιπόν είναι τόσο καρτουνίστικη, θα έλεγα. Επίτηδες είναι τόσο χαρούμενη. Επίτηδες έχει τόσο χιούμορ. Επίτηδες δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά, γιατί θέλει να σου περάσει τέτοια ωραία comic relief πραγματάκια. Και φαίνεται ακόμα περισσότερο αυτό, παιδιά, στην καινούργια ταινία που βγαίνει, το Love and Thunder. Όπου εκεί βλέπουμε να εμφανίζονται, και δεν μας φαίνεται και περίεργο, χαρακτήρες όπως οι δύο κατσίκες που σέρνουν το άρμα του Thor. Αυτό ρε παιδιά, σε μια ταινία όπως το πρώτο Thor ή καλά, πόσο μάλλον στο δεύτερο Thor, δεν μπορείς να το δεις με τίποτα. Οπότε, αποτυχημένη κοκτέιλά μου, όχι, η Marvel δεν σου χάλασε την σκανδιναβική μυθολογία. Εάν θες να δεις σωστή σκανδιναβική μυθολογία, δες ένα ντοκιμαντέρ. Ή δεν ξέρω, πάρε ξανά τα βιβλία να τα ξαναδιαβάσεις. Πάντως, σε ταινία Marvel, μην περιμένεις να δεις κάτι τέτοιο. Next! Πώς δέρνει η Κοντή? Επική προσβολή του χαρακτήρα Thor, αλλά και ολόκληρου του σύμπαντός του. Η απόλυτη ταινία σκουπίδι. Έχουν υποθεί πολλά ήδη για το ατέλειωτο εφηβικό χιούμορ που αφαιρεί κάθε νόημα και σοβαρότητα από την κάθε στιγμή. Το σενάριο είναι τόσο κενό όσο και το διάστημα. Παιδιά, ακούστε τι γίνεται με τις κριτικές ενός αστεριού στο Ragnarok. Έχουν όλα μια κοινή συνιστόσα. Και αυτή η συνιστόσα είναι το υπερβολικό χιούμορ, κατά την άποψή τους, που έχει το Thor Ragnarok. Και παιδιά, προσέξτε, αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς γράφουν ότι πήγαν και είδαν κιόλας το τρέιλερ του Ragnarok και για κάποιο λόγο πίστευαν ότι θα είναι μια παρόμοια ταινία με το πρώτο Thor και το δεύτερο. Ό,τι να είναι. Τα οποία trailers έδειχναν ξεκάθαρο ότι θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τις άλλες δύο. Πολύ απλά γιατί οι άλλες δύο, συγκεκριμένα πιο πολύ η δεύτερη, πάτωσε! Εάν θέλετε να δείτε μια ταινία χωρίς κακό, αυτή είναι η ταινία. Η Χέλα έχει περίπου 5 λεπτά στην οθόνη σε αυτό το κωμικό σόου διάρκειας 130 λεπτών. Όντως η Χέλα έχει πολύ μικρό χρόνο συμμετοχής στο Ragnarok, βέβαια όχι 5 λεπτά που γράφεις εσύ εδώ πέρα. Αλλά η Χέλα γενικά σαν χαρακτηράς είναι OP. Οπότε, εάν είχε πολύ χρόνο συμμετοχή στην ταινία, αυτόματα σημαίνει ότι θα είχε γενικά πολύ συμμετοχή στο plot της ταινίας. Οπότε δεν θα υπήρχε ταινία. Οπότε τι κάνει η ταινία? Την κρατάει πίσω με ένα πολύ ωραίο τρίκ. Και το τρίκ αυτό είναι το ότι ο Heimdall έχει πάρει, έχει κλέψει μάλλον το σπαθί που είναι το κλειδί για να μπορείς να μεταφερθείς μέσω της Bifrost στα 9 βασίλεια. Άρα η Χέλα δεν μπορεί να βγάλει το στρατό της από την Asgard, άρα γενικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μένει εκεί και περιμένει αναγκαστικά. Ο Loki έχει μετατραπεί σε έναν αστείο, ηλίθιο και ακόμη πιο comic relief χαρακτήρα. Είναι απλά ένας θεός τελικά και ξυλοκοπείται από μια Βάλκυρη ύψους 1,60. Αν είναι δυνατόν ρε, ο Λόκι, ο Άντρακλας, ο θεός, να τρώει ξύλο από μια 1,60. Ρε, πάτε καλά, φέρτε μου μια αδίμετρη και να του πατάει δύο σφαλιάρες, να το ευχαριστιόμαστε οι άνθρωποι. Έτα, η άλλα με τις τάπες που φέρατε εκεί την ένα μέτρο και ένα αμήλικο. Και συνεχίζει ο Μαλ λέγοντας, τη στρώει και σχεδόν απολογείται που είναι εκεί. Αυτό είναι ο θεός της σκανδαλιάς και γι' αυτό θα περιμένατε να νιώσετε κάποιο λόγο ανησυχίας όταν είναι τριγύρω. Αλλά η Disney / Marvel και η πληρωμένη κριτική αποφάσισαν ότι αυτό δεν ήταν κάτι σημαντικό. Και περιμένετε γιατί τώρα γίνεται πιο cheesy το review. Και αυτή η Valkyrie. Ωραία, ξεκινάει. Πρέπει να είναι ο πιο ενοχλητικός χαρακτήρας που δημιούργησε το Hollywood από το Jar Jar Binks. Τι είπε ρε ο τρελός! Έλα, πέρα από την πλάκα τώρα, μαν, το χόντρινες. Όχι τώρα και η Βάλκυρη πιο αγώνευτη και από τον Jar Jar Binks, που να σας πω την αλήθεια, εγώ τον Jar Jar Binks μια χαρά συμπαθητικό τον βρίσκω. Αλλά αυτό είναι θέμα για άλλο βίντεο. Προχωράμε εδώ πέρα γιατί έχει ζουμί. Είναι περίπου 1,60, αλλά μπορεί να χτυπήσει άντρες όπως ο Άρνολτ τη δεκαετία του 80. Και την έβαλαν κιόλας να πίνει σαν άντρας.
Άκουσον, άκουσον! Άκου εκεί τώρα γυναίκα ένα και 60 να βαράει και να πίνει σαν άντρα. Ρε, δώσε εκεί πέρα γάλα πιάτο να πλύνει. Την κουζίνα σου μπορεί, Βάλκυρη, τη λέει. Οπότε ναι, άλλο ένα γυναικείο χαρακτήρα υπερήρωα που παρουσιάστηκε σε μια ταινία ω απλά ένα γυναικείο χαρακτήρα υπερήρωα και τίποτε παραπάνω. Συγγνώμη, ένα γυναικείο χαρακτήρα υπερήρωα. Τι παραπάνω θες να παρουσιαστεί δηλαδή. Ρε εσείς, πραγματικά, όντως δηλαδή το έχω απορία. Ναρκωτικά παίρνει, τι πάτε και γράφετε. Κάθε ταινία έχει από μια τέτοια σήμερα. Είναι κανόνας πλέον. Ψτ, αδερφέ, ψτ. Φέρε δύο τσίπουρα και δύο μερζέδες απ' όλα, ρε. Γάμο, θα μας φάνε γυναίκες, ρε, θα μας φάνε. Θα πεθάνουν οι γυναίκες, θα πεθάνουνε. Και να ξέρετε, παιδιά, ότι αυτοί που τα γράφουν αυτά είναι οι ίδιοι που τρώνε πολύ παντόφλα σπίτι τους. Ναι, το ξέρουμε. Η πολιτική ορθότητα θέλει νέες ταινίες να ισορροπούν την full αρενοπότητα του παρελθόντος και να προωθήσουν την ιδέα ότι οι γυναίκες μπορούν να σώσουν την ανθρωπότητα. Αν είναι δυνατόν, μωρέ! By the way, λέει εδώ ο μάγκας ο Τελικανής. Σκεφτήκατε ποτέ το γεγονός ότι ο ισχυρότερος άνδρας στον κόσμο μπορεί να βαράει ή να αποθεί για πλάκα του μεσαίου τύπου άνδρες, ενώ η ισχυρότερη γυναίκα δεν μπορεί λόγω της φυσικής? Ε, το σκεφτήκατε? Πού να το σκεφτείτε, ρε! Άχρηστη να πούμε, άχρηστη, ρε! Γυναίκα θα την έφτιαξε την ταινία, γυναίκα! Για να δω. Ποιος την έφτιαξε? Τάκα Γουαϊτίτη. Για, δεν τον βλέπω και πολύ άντρα. Αυτόν λίγο γυναικοντός μου φαίνεται. Γι' αυτό είναι χάλια η ταινία. Και τελειώνει, παιδιά, με ένα μήνυμα που πρέπει να μείνει και σε αυτό το επεισόδιο για να περάσει στις επόμενες γενιές. Στο βωμό της πολιτικής ορθότητας όμως, αυτοί οι λήθοι των στούντιο έχουν αφαιρέσει τη φυσική από τις ταινίες δράσης. Ψηφίστε τον 5th of November, παιδιά! Πω, έχει και όνομα από το V for Vendetta! Έχει και όνομα από το V for Vendetta! Ιερόσυλε! Και κλείνει, παιδιά, με το θεϊκό σταματήστε το! Σκοτώνετε τις ταινίες! Για ένα καλύτερο αύριο, παιδιά! Με ταινίες χωρίς γυναίκες 1 και 60 που βαράνε από εδώ και από εκεί αρενοπούσα τα κλάδε! Για έναν κόσμο που θα υπάρχουν μόνο ταινίες που θα ξεχυλίζουν μπρουταλιά! Αν λοιπόν και εσύ, φίλε μου, θες να σώσεις το Loki και να μην τρώεις φαλιάρες από μια γυναίκα 1 και 60, ψήφισε 5th of November. Next. Το Justice League ήταν καλύτερο. Δεν μπορώ να καταλάβω πως κάθε ταινία της Marvel ξεγελά τους κριτικούς λόγω των κουτσών, χαζών, one-liner και των αναγκαστικών αστείων. Εν τω μεταξύ, το παλικάρι το γράφει αυτό στο IMDb, έτσι, που τις βαθμολογίες τις βάζει το απλό κοινό και όχι κριτική, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να το χαλάσω. Αν αυτό ψάχνετε σε μια ταινία, τότε πρέπει να παρακολουθήσετε μια ταινία του Jim Carrey από τη δεκαετία του 90 που θα ήταν πολύ καλύτερη. Απλώς έκατσα και αναρωτιόμουν πότε η ταινία θα γινόταν σοβαρή. Τον φαντάζομαι τον τυπά να έχει περάσει το 2ωρο, να έχει τελειώσει η ταινία και αυτό θα κάθεται εκεί μίζερος στη γωνίτσα του, στη θεσούλα του με τα ποπορνάκια του και την τελειωμένη κοκακόλα του και να περιμένει ακόμα το Thor Ragnarok να γίνει σοβαρό. Εννοώ ότι ο πρωταγωνιστής κάνει μερικούς πολύ κοντινούς ανθρώπους και ολόκληρο τον κόσμο του, αλλά αντί να δείχνει κάποιο συνέστημα η ταινία, γιατί να μην κάνουμε μερικά ακόμη αστιάκια, άκουγα γρίλους στον κινηματογράφο. Οι λίγοι άνθρωποι που γέλασαν νομίζω πως πίεζαν τον εαυτό τους. Ενέρα, αν είναι δυνατόν τώρα. Τι βλέπανε, καμιά κωμωδία για να γελάνε? Επίσης, εάν όντως άκουγες γκρίλους στον κινηματογράφο, ή έχεις πρόβλημα, ή έχεις πάει σε θερινό. Ήταν ένα απόλυτο σκουπίδι. Από την άλλη, το Justice League, παρόλο που είχε ελαττώματα, ήταν φοβερό. Τουλάχιστον, αυτοί αντιμετώπισαν τους χαρακτήρες τους σωστά και όχι με τη φόρμουλα περισσότερο χιούμορ που έχει υιοθετήσει η Marvel. Δεν γίνεται να το εννοεί. RJ Philip 86, αδερφέ μου, έχω έναν πολύ καλό φίλο ψυχολόγο να σου δώσω το τηλεφωνάκι του να πάει να σε κοιτάξει. Έχεις τεράστιο πρόβλημα, αδερφέ. Και θέλω να το τελειώσω για να το απαντήσω κανονικά. Ο Thor δεν είναι καν κοντά στο κόμικ υλικό. Και να μην μιλήσω τώρα για τα άθλια CGI. Μην πετάξετε τα χρήματά σας. Είπε ο άνθρωπος που πήγε και είδε μετά από μία εβδομάδα το Justice League και θεωρεί αριστούργημα το Justice League και χάλια το Thor Ragnarok. Αυτός θεωρεί ότι στο Ragnarok πέταξε τα λεφτά του και στο Justice League πιάσαν τόπο. Είστε τρελοί! Ρε, του άρεσε το Justice League, σας λέω, που μπαίνανε μέσα στο σινεμά τότε 60 άτομα και βγαίνανε μόνο οι 10 ζωντανοί. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Παιδιά, δεν ξέρω για πόσο θα τη συνεχίσω αυτή τη σειρά, δεν αντέχω. Next. Ο Thor είναι νεκρός. Κατέστρεψαν τον αγαπημένο μου σούπερ ήρωα. Κατέστρεψαν το σφυρί του. Τον κατάντησαν με ένα μόνο μάτι. Έκοψαν τα μαλλιά του. Τον μετέτρεψαν σε κλόουν. Ο Thor έχει πεθάνει για μένα. Παλά θεμάσαι, μάτι.
Πω, παιδιά, εντάξει, μπορεί να γελάω τώρα, αλλά πραγματικά το λυπήθηκα τώρα τον τύπο. Εάν όντως είναι ο αγαπημένος σου χαρακτήρας ο Thor και εννοώ αγαπημένος από τα κόμικ και τον έχεις λατρέψει έτσι όπως είναι, όντως το Ragnarok αλλάζει εντελώς, ρε. Και επειδή το ανθρώπινο είδος γενικά δεν είναι συνηθισμένο στις αλλαγές, δεν του αρέσουν οι αλλαγές από τη φύση του, είναι και λογικό να συγχαθείς τη συγκεκριμένη ταινία. Αυτού, παιδιά, εγώ του δίνω δίκιο. Αδερφέ μου, Goku Live! Ο Θωμάς είναι μαζί σου, ρε! Next! Βάλτε κουμπί στη χέλα! Δεν είστε έτοιμοι για αυτό το review. Για αρχή, η ταινία είχε 1 εκατομμύριο τρύπες στην πλοκή. Όλοι οι χαρακτήρες συμπεριφέρονται σαν να ήταν πνευματικά άρρωστοι. Και πώς δεν ταυτίστηκες. Οι φίλοι του Thor πέθαναν όλοι και κανείς δεν αναφέρει τίποτα γι' αυτό. Ούτε καν για ένα δευτερόλεπτο. Ο Hulk ήταν ένα αστείο. Ο Loki από ένας πανέξυπνος ψυχοπαθής που όλοι φοβούνται, εδώ μετατρέπεται σε μια κότα που δεν κάνει τίποτα στην ταινία. Μα την Παναγία, παιδιά, τον Loki, τον γουστάρω πάρα πολύ σαν χαρακτήρα, τον λατρεύω και δεν ήταν ποτέ ένας τύπος που όλοι τον έτρεμαν. Ποτέ, ρε. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο μου αρέσει και ο χαρακτήρας του Loki, γιατί είναι ένας χαρακτήρας που παίζει πάρα πολύ ανάμεσα στο καλό, στο κακό, στο σοβαρό και στο αστείο. Γενικά δεν ξέρεις αν θα τον πάρεις στα σοβαρά, αλλά ταυτόχρονα τον παίρνεις και στα σοβαρά. Και τι γίνεται με αυτά τα κουμπιά που τους ακινητοποιούσαν όλους? Γιατί δεν βάζω τώρα τέτοια και στη χέλα? Ακούστε εδώ τι σκέφτηκε η Διάνοια με το όνομα Ντίν Ντούβα. Ένα βράδυ εκεί που είχε πέσει για ύπνο, ξαφνικά, παιδιά, του έρχεται στο μυαλό ότι κάποια στιγμή στην ταινία εμφανίζονται κάποια μηχανηματάκια που τα βάζει πάνω στον άλλο και τον ακινητοποιούν. Και σηκώνεται, πηγαίνει, ανοίγει το PC, ανοίγει IMDb και λέει: ρε, τον Ντούβα πάτε να κοροϊδέψετε. Τώρα θα δείτε. Αυτό το μηχανηματάκι, κύριε, που υπήρχε μέσα στην ταινία, γιατί δεν βάλατε και ένα στη χέλα, παρακαλώ, για πείτε μου? Τι με κοιτάς? Ένας μόνο χρειαζότανε να πάει εκεί στα μουλοκτά δίπλα στη χέλα, να τις πατήσει ένα εδώ πέρα, πάρτε κάτω, τέλος της ταινίας. Ντούβα speaking. Βρε, Sherlock Holmes του IMDb. Τι θεά ακριβώς είναι η χέλα, ξέρεις? Του θανάτου. Ποιος λοιπόν θα τολμήσει καν, δηλαδή όχι να μπορεί, ποιος θα τολμήσει να πάει να την πλησιάσει για να της βάλει αυτό το μηχάνημα? Ρε, λίγο μυαλό θέλει, ρε. Αυτός τώρα είμαι σίγουρος, μα την Παναγία, πηγαίνει ακόμα στις παρέες του και τους λέει ότι έχω βρει το απόλυτο plot hole στο Ragnarok. Το μηχανηματάκι, ρε. Το μηχανηματάκι που έχω βάλει στο Thor. Στη χέλα κάτι δεν βάλανε. Για πείτε μου, κύριε. Ντούβα, παιδιά, ντούβα. Και τα μυαλά στα κάγκελα. Next. Ευτυχώς έρχεται η πραγματική σούπερ ηρωική ταινία. Αυτό το σχόλιο έρχεται από ένα άτομο που του αρέσουν οι σούπερ ηρωικές ταινίες. Είναι ξεκάθαρος από την αρχή ο φίλος. Σας ευχαριστώ που καταστρέψατε τον αγαπημένο μου υπερήρωα. Α, καλά ξεκινάει αυτό. Η ταινία είναι μια ιδέα. Όλο το σενάριο είναι μια μπούρδα που έκανε τον Thor να μοιάζει με κότα. Δεν λέει κότα, άλλο λέει, αλλά δεν μπορώ να το μεταφράσω κανονικά. Μια κότα χωρίς τρίχες και μάτι. Δεν έχω διαβάσει τα κόμικ, οπότε δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει και εκεί, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. Το μόνο που ξέρω είναι ότι είχα αγαπήσει τη Marvel μέχρι τώρα. Και διευκρινίζει, άμα είσαι χαζούς και το έχεις καταλάβει, ότι η λέξη κλειδί είναι το μέχρι τώρα. Αυτή είναι μια φθηνή δικαιολογία για σουπερηρωική ταινία. Δεν το πιες αυτό. Μου αρέσουν τα αστεία της Marvel, αλλά αυτό εδώ παραπάει. Καταστρέφεται κάθε καλή σκηνή. Για να μην αναφέρω τις περιττές ανόητες συζητήσεις μεταξύ των χαρακτήρων. Α, φίλε μου, κάτσε να δω πώς σε λένε. Φίλε μου, Ιρένα Τζέλιτς, η φίλη μου τέλος πάντων, μας συγχωρείς πάρα μα πάρα πολύ, μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο συγγνώμη που βάλαμε τους χαρακτήρες να μιλάνε μεταξύ τους. Ας το πάνω μου, άσο στο δωμά, αδερφέ. Θα πάρω εγώ τηλεφωνάκι τη Marvel και θα τους πω από εδώ και πέρα, παιδιά, όλες τις ταινίες μπουβές. Κίκ δεν θέλω, κίκ. Άντε με τις βλακίες που κάνετε, θα πάθει τίποτα ο Τζέλιτς. Κατά τη γνώμη μου, η DC θα συνθλίψει τη Marvel και μετά από αυτή την ταινία πρέπει, δόξα τω Θεώ, το Justice League κυκλοφορεί σε μία εβδομάδα και θα μπορέσω επιτέλους να δω την πραγματική Super Hero ταινία. Ναι ρε μάγκα! Ρε προφήτη Τζέλιτς, πώς τους πέτσες άκοψες έτσι ρε, πόσο μέσα έπαιζες, τι ταινία άρα ήταν το Justice League? Μιλάμε τώρα για προφήτη στο πεδίο, όχι ιδέες, από το 2017, το πρώτο δευτερόλεπτο που κυκλοφόρησε το Justice League. Την ξεχάσαμε τη Marvel, πάει! Μιλάμε τη συνέδριψη! Κομματάκια την έκανε! Τώρα, μην λέμε ιδέες, παιδιά. Ακόμη η Marvel στέλνει σκάουτερ στην DC για να δούνε πώς το διάολο έβγαλαν αυτή την ταινιάρα που λέγεται Justice League. Να σας πω, δεν θα με τρελάνετε εσείς. Εγώ θα σας τρελάνω. Next. Ο Einstein των reviewers. Αν είσαι από 15 ετών και κάτω, τότε θα την ευχαριστηθείς την ταινία. Εάν όμως είσαι πιο μεγάλος, με μυαλό και μόρφωση,
τότε θα καταλάβεις στα πρώτα 5 λεπτά ότι χάνεις το χρόνο σου. Εσύ και ο Τζέσι Μπέσι. Μόνο εσείς έχετε μυαλό και μόρφωση πάνω απ' όλα. Η ταινία είναι εντελώς προβλέψιμη. Συνεχόμενα ηλίθια αστεία που μόνο ένα 15χρονο θα απολάμβανε, αλλά όχι κάποιος με λειτουργικό εγκέφαλο. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά αυτή τη στιγμή λέει όλα τα παιδιά από 15 και κάτω ο τύπος ηλίθια. Και προσέξτε, παιδιά, ένας τύπος που το αναφέρει αυτό το πράγμα ακριβώς δεν είναι ούτε έξυπνος και το σημαντικότερο απ' όλα δεν έχει παιδεία. Όχι μόρφωση που λέει εδώ. Πιο σημαντικό, παιδεία. Εάν κάποιος βλέπει αυτή τη στιγμή αυτό το κανάλι, εάν βλέπει να του μιλάω και θεωρεί ότι είναι πιο έξυπνος από ένα 15χρονο μόνο και μόνο επειδή είναι μεγαλύτερος, τότε guess what, 1000% δεν είναι πιο έξυπνος. Όπως και ο φίλος μας εδώ, T.S. Terzhuk. Και ο Terzhuk το κάνει ακόμη πιο συγκεκριμένο, μη και δεν κατάλαβε κανένας. Είναι προσβλητικό για όποιον έχει IQ άνω του 70, έτσι. Σημειώνεται. Πάνε λοιπόν, άνοιξε Google, πάτα test IQ. Άμα σου βγάλει πάνω από 70, μήτε που να το δεις ποτέ το Ragnarok. Αν πάλι είσαι κάτω από 70 IQ, τότε δες το κανονικά. Και σύμφωνα με τον φίλο μας εδώ πέρα, σίγουρα θα είσαι και κάτω το 15. Και κλείνει λέγοντας, αυτό βασικά είναι μια αρπαγή χρημάτων από τις ταινίες της Marvel. Θα έπρεπε να έκαναν κάτι καλύτερο και όχι τέτοια σκουπίδια. Στο ίδιο επίπεδο με το Justice League. Τώρα αυτό να το πάρω ως καλό, να το πάρω ως κακό, γιατί για να το λες στο ίδιο επίπεδο με το Justice League σημαίνει ότι δεν σου άρεσε και το Justice League. Αλλά να λες το Ragnarok στο ίδιο επίπεδο με το Justice League ταυτόχρονα... Παρετούμε! Σταμάτησα για κατούρημα και ξεχάστηκα. Έκανα post την ταινία για να κατουρίσω και ξέχασα για 35 λεπτά ότι την έβλεπα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο Thor ήταν πάντα ο αγαπημένος μου χαρακτήρας στη Marvel. Αλλά όχι πια. Είμαι από τη Δανία, όπου κάποτε η σκανδιναβική μυθολογία ήταν η θρησκεία μας και νιώθω ότι θα πνιγώ. Είναι όλη η ταινία ένα λάθος. Ρε μαν, είσαι από τη Δανία. Δηλαδή, είδες τα προηγούμενα δύο Thor και κατάλαβες από τα προηγούμενα δύο Thor ότι ακολουθεί επακριβώς τη σκανδιναβική μυθολογία. Είναι σαν να πω εγώ, παιδιά που είμαι Έλληνας, να πάω να δω τώρα το Love and Thunder και να περιμένω να δω τον Δία όπως ακριβώς είναι στην ελληνική μυθολογία. Μα είναι ποτέ δυνατόν. Είναι δηλαδή δυνατόν, αλλά τέλος πάντων δεν περιμένω Sony και δεν να το δω και να δω και κάτι διαφορετικό δηλαδή. Δεν θα τρελαθώ κιόλας, εντάξει. Να μου πει κάποιος ότι πήγε και είδε την ταινία για τον Μέγα Αλέξανδρο, ας πούμε, που είχαν βγάλει κάποτε και έδειχνε ό,τι να είναι εκτός από την ιστορία του Μέγα Αλέξανδρου. Να σου πω ναι, είναι ένα ιστορικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο που έχει legit ιστορία. Οπότε πρέπει η ταινία να ακολουθεί κατά μεγάλο ποσοστό την πραγματική ιστορία και όχι να την διαστρεβλώνει. Αλλά εδώ μιλάμε για μυθολογία! Είναι ηλίθιο να περιμένεις να δεις ακριβώς την ιστορία που έχεις δει στους μύθους σε μια ταινία Marvel. Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι αυτός ο τύπος πήγε να δει κατευθείαν το Ragnarok. Δεν πιστεύω ότι έχει δει και τις υπόλοιπες δύο ταινίες και περίμενε η Χέλα να είναι κόρη του Λόκη και ο Φένρις να είναι ο γιος του Λόκη. Μα την Παναγία, δεν γίνεται να το περιμένεις αυτό. Το σφυρί του Thor καταστρέφεται σαν να ήταν γλυφιτζούρι. Σκοτώσατε έναν χαρακτήρα. Κόψατε τα μαλλιά του, του δώσατε ένα όπλο και βάλατε τη χειρότερη μουσική να παίζει στην ταινία του. Αν είναι δυνατόν ρε, σε σκανδιναβό θεό να παίζει ροκ μουσική από κάτω. Είναι δυνατόν? Μόνο ο Ζακ Σνάιντερ ξέρει να βάζει τη σωστή μουσική υπόκρουση σε τέτοιες καταστάσεις, παιδιά. Όχι, Παναγία μου. Τι με έκανες τώρα και το θυμήθηκα, ρε. Μαρία! Δεν είναι θεός πλέον αυτός. Ευχαριστώ, Marvel. Ρε, μαράκι. Έλα τώρα, μαράκι. Κάτσε να αφήσω και το κινητό. Να μιλήσουμε όμορφα και ωραία τώρα. Μεταξύ μας δεν μας ακούει κανένας. Μόνο 30.000 άτομα που θα δουν αυτό το βίντεο. Τώρα στην τουαλέτα δεν πήγες για κατούριμα. Πήγες, έκατσες και ξεκίνησες να μιλάς με κομμενάκι. Έλα τώρα. Και λογικό είναι μετά από 35 ολόκληρα λεπτά στην τουαλέτα και με ένα μουδιασμένο πόδι. Το πιάσατε για εμπειρία αυτό, ε! Να ξεχάσεις ότι έβλεπες την ταινία Thor Ragnarok. Οπότε, Μαρία, έλα, κατούρα να φύγουμε. Αυτά ήταν λοιπόν τα πιο ζουμερά reviews του ενός αστεριού που βρήκα στο IMDb για την ταινία Thor Ragnarok.
εσείς, όπως πάντα, κάτω στα σχόλια. Θέλω να μου γράψετε ποιο σας φάνηκε πιο αστείο ή πιο περίεργο από τα σχόλια που ακούστηκαν στο συγκεκριμένο βίντεο, αλλά και πώς φαίνεται σε εσάς η ταινία Thor Ragnarok. Και για το τέλος, να ευχηθώ σε όλους τους θεούς ελληνικούς, σκανδιναβούς, μυθολογίας, πραγματική ιστορία, οποιονδήποτε τέλος πάντων, το Thor Love and Thunder να είναι καλή ταινία. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ. Τσουλάω!